Γραπτά μηνύματα ύστερα από εγγραφή στην άλλη συνταγογράφηση, κατάθεση μέσω της πλατφόρμας εμβόλιο.gov.gr, προσέλευση στα ΚΕΠ ή και τα φαρμακεία και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει αύριο ο εμβολιασμός των ατόμων άνω των 85 ετών, που ήταν και από το πρώτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού, εκείνοι που κινδύνευαν περισσότερο. Που είμαστε ηλικιωμένοι, μπορούμε να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Δεν μπορούμε να μην το κάνουμε. Όλοι πρέπει να το κάνουμε. Οπωσδήποτε. Το εμβόλιο, απαραίτητο. Βεβαίως θα το κάνουμε. Το κάνουμε για να ζήσουμε λίγο ακόμα. Γιατί δεν μας βλέπω και καλά. Θα κάνω. Στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, οπότε και οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν αύριο, είναι όλα έτοιμα. Η κεντρική πύλη του νοσοκομείου, η κεντρική πύλη που είναι αυτή τη στιγμή κλειστή, έτσι, θα ανοίξει μόνο και μόνο για τους εμβολιαζόμενους. Δηλαδή, τους ανθρώπους που έχουν εμβολιαστούν, τους συνοδούς τους. Επειδή προφανώς μιλούμε για ανθρώπους μιας ηλικίας και με δυσκολίες ενδεχομένως και θα έχουν συνοδούς, έχουμε φροντίσει να υπάρχει χώρος για τη στάθμευση των οχημάτων των ανθρώπων που θα έρθουν για εμβολιασμό εντός του κτηρίου πλησίων της κεντρικής εισόδου του νοσοκομείου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι να τηρήσουν αυστηρά το χρόνο του ραντεβού. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να το τηρήσουν αυστηρά για τη δική τους εξυπηρέτηση και για να μην υπάρξει συνωστισμός στο νοσοκομείο. Θα υπάρχει προσωπικό που θα καθοδηγεί και θα βοηθά τους εμβολιαζόμενους να τους οδηγήσει στο χώρο των τακτικών εξωτερικών ιατρίων, όπου θα λειτουργούν τα εμβολιαστικά κέντρα. Για το Σάββατο θα λειτουργήσει ένα εμβολιαστικό κέντρο, γιατί επαρκεί για τα ραντεβού που έχουν κλειστεί. Και στη συνέχεια από Δευτέρα πάλι μάλλον ένα εμβολιαστικό κέντρο, γιατί πάλι βλέπουμε από τον αριθμό των ραντεβού ότι θα επαρκεί. Στο σύνολό του, το νοσοκομείο θα αναπτύξει 4 εμβολιαστικά κέντρα, όταν θα υπάρξουν πολύ περισσότερα ραντεβού για εμβολιασμούς. Επίσης, για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον εμβολιασμό στο νοσοκομείο, λειτουργεί το τηλεφωνικό μας κέντρο από 9 μέχρι 5. Όποιος έχει απορίες θα φροντίσει σε αυτό το χρονικό διάστημα να τηλεφωνήσει στο κεντρικό τηλέφωνο του νοσοκομείου 27213 63000 ή 27210 46000, όπου θα του δίνεται γραμμή εξυπηρέτησης και πληροφορίες για τις απορίες που έχει σχετικά με τον εμβολιασμό στο νοσοκομείο. Και ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Έχουμε πλήρως στελεχώσει τα κέντρα μας, έχουμε το προσωπικό, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι συμπολίτες μας, γιατί θεωρούμε ότι πραγματικά ο εμβολιασμός αυτή τη στιγμή είναι προτεραιότητα για την ελληνική πολιτεία, αλλά και για την ελληνική κοινωνία και για τον έλεγχο της πανδημίας.